προσπαθώ να έρχομαι όταν γουστάρω. Πρέπει κανείς να κάνει κάτι και για να πετύχει και για να, είναι, να περάσει στον κόσμο. Πρέπει να το γουστάρει, το πιστεύεις, να έχεις λόγο που το κάνεις. Και γι' αυτό ήταν αυτά τα 4 χρόνια. Βαρέθηκα να βλέπω τη φάτσα μου. Έβλεπα βί στην τηλεόραση και έλεγα όχι πάλι. Ξέρεις. Και, πολλές φορές δεν έφταιγα κιόλα. Δηλαδή με βλέπω, δεν προκαλώ εγώ όλη αυτή τη δημοσιότητα και το ξέρετε εσείς. Έτσι. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Δεν προκαλώ. Δηλαδή μιλάνε για μένα παιδιά ενώ λείπω ας πούμε και ασχολούνται με το κάθε τι από μένα. Στο φινάλε φινάλε τιμή μου. Γιατί σημαίνει ότι πουλάω και αποασχολώ και αφορώ και όλα αυτά. Αυτή η που είπες είναι τρομερή και θέλει και πολύ θάρρος να το πεις ότι έβλεπα τον εαυτό μου και έλεγα αμάν πια όχι άλλο βίση ας πούμε. Με συγχαινόμουν θες να πεις. Και όχι συγχαινόμουν. Την εικόνα μου, αυτό που μου βγάζανε προς τα έξω, την επανάληψή μου, την κούραση την ίδια με τον εαυτό μου. Δηλαδή αυτή η Eurovision, πού να σου πω, εκεί και δεν φταίει η Eurovision παιδί μου, ήταν ναι. το ξεχύλισε πια, το πω, γιατί δεν το χρειαζόμουν. Και τότε είπες ότι σηκώνομαι και φεύγω. Μα δεν είπα σηκώνομαι και φεύγω, εγώ πάντα κατά καιρού σηκωνόμουν και έφευγα. Γιατί ήθελα να ξεκουραστώ εδώ, να πάρω πράγματα, να φέρω, να ανταλλάξω. Όλο αυτό το ταξίδι για μένα στον κόσμο, μόνο καλό μου κάνει. Με καθίζει στο έδαφος ξανά. Εντάξει, και όταν είσαι σε μια χώρα βασιλιάς, κάπου θα βαρεθείς τον εαυτό σου, αυτό που είπα, θα συνηθίσεις, δεν θα εξελιχθείς. Εγώ νιώθω ότι κάθε φορά που φεύγω και ξανάρχομαι, είμαι εξελιγμένη. Αυτή η απότομη στροφή που λες, είναι γιατί έχω το θάρρος. Και ακούω και τόσα, η βίση, η καριέρα, η βίση αυτό, η βίση το άλλο. Μια είναι η καριέρα μου και το λέω και το εννοώ. Εγώ, το όνομά μου, η Άννα, η Βύση, που γουστάρει τώρα να είναι στο Λονδίνο, μετά να πάει στο LA, να πάω και να πω καλημέρα σας, με λένε ανεβείς, γιατί μην ξέρει ο άλλος. Εμένα με φτιάχνει αυτό το πράγμα. Πώς το λένε, το και να τον κερδίζω από το μηδέν. Στα αγγλικά πώς το λες, Άννα Βύση, Άννα Βάιση, πώς το λες. Ξέρεις ότι στα αγγλικά δεν μου το λένε κομμένο, μου το λένε ένα όνομα. Άντε. Ειδικά οι Ιαπωνέζοι. Χάι Άννα Βύση. Χάι Άννα Βύση. Έχει κάτι υπαλλήλους η Πατρίσια στο μαγαζί. Μόλις με βλέπουν είναι οι περισσότεροι Ιαπωνέζοι. Αν έχεις υποχρεωθεί ποτέ να παίξεις το ρόλο που έχουν φτιάξει οι άλλοι για σένα, ναι. Αυτή ήταν η χειρότερη παγίδα στην οποία κατά καιρούς έχω πέσει είτε για τα ρούχα που θα βάλω, είτε για το αυτό, είτε που θα μιλήσω, είτε αυτό. Ποτέ όμως δεν με έχει ψήσει κανείς τι να πω. Γι' αυτό και έχω μάλιστα πιάσει τον εαυτό μου να έχω βγει και λίγο αφελής κάποιες φορές, να έχω πει και μια μαλακία ας πούμε στον ναι. αέρα. Και νιώθω όμως ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται τον παλμό, την αλήθεια, το δίθεν. Το ψέμα, το έχεις πει ψέμα και αν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ψέμα, όχι. Έχεις πει τραγούδια που τα υιοθέτησες μόνο και μόνο γιατί ήξερες ότι θα κάνουν επιτυχία και στην πραγματικότητα ήταν ψεύτικος ο ενθουσιασμός σου και αυτό πέρασε τον κόσμο. Παιδιά, αυτά δεν το αγάπησε. Όλοι τα έχουμε κάνει. Βεβαίως και έχω πει τραγούδια που δεν ήταν και τα καλύτερά μου. Όχι, κυνηγώντας την επιτυχία, λέγοντας ότι αυτό θα το κάνω γιατί έχει όλα τα συστατικά του σουξέ. Όταν το είχα ξανακάνει, είχε πιάσει. Ναι, με τη διαφορά όμως ότι ήταν τα δικά μου σουξέ. Επανέλαβα δικά μου σουξέ. Έπειγα να ξανακάνω τύπου το τραύμα. Λέγαμε, αχ, τι ώρα που θα ήταν να ξανακάνω ένα τραύμα. Γιατί ζήλευα την επιτυχία που είχε το τραύμα και αντί να την αφήσω πίσω και να βρω το καινούριο, έχω πέσει και σε τέτοια παγίδα. Μάλιστα. Αλλά η επιμονή μου, η αγάπη μου στον Καρβέλα και η επιμονή μου στον κόσμο όσον αφορά στον Καρβέλα, που έλεγα αυτός και αυτός, γιατί μου γράφει, γιατί με αλλάζει, γιατί αύριο έρχεται και μου φέρνει αυτό, γιατί με ξυπνάει και κάνω όπερες, γιατί με τσακώνομαι μαζί του, γιατί βρίζομαι. Αυτή η ζωή με τον Καρβέλα λοιπόν, που ήταν ζωή για μένα. Αυτό ήταν το σπουδαίο, ότι μου δίνει καινούρια πράγματα να πω, κατάλαβε.